και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ποταμιού, τον κύριο Αμυρά. Καλημέρα και σας, κύριε Αμυρά. Να δούμε τα ζητήματα, γιατί δεν λένε να περάσουν τα άτοιμα που λένε. Φεύγει από το ένα, έρχεται το άλλο. Εντάξει, μπορεί να είναι το συνέδριο σήμερα μια διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ πολύ σημαντική, αλλά τα θέματα ταυτοχρόνως τρέχουν, κύριε Κυρίτση. Αν και πολλοί το συνδέουν αυτό που έγινε χθες με τους πληστηριασμούς με το συνέδριο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιέστηκε πάρα πολύ από τις κοινωνικές εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες και αναγκάστηκε να προαναγγείλει μια ρύθμιση που όμως την είχε προαναγγείλει και στο παρελθόν και δεν έγινε. Ναι. Και εκτός αυτού υπάρχει και μια τρόικα που δεν ξέρω αν έχει ερωτηθεί και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα γίνει. Τι λέτε εσείς? Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι έγινε ένας θόρυβος γύρω από τους πληστηριασμούς ήταν θετικό. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε το αγώ ξυπνάει τον αγωγιάτη. Yeah. Άρα, καλό κάνει, που λέμε. Άρα, το να υπάρχει μια λαϊκή κινητοποίηση γύρω από τέτοια θέματα, εμείς κιόλας και με βάση την πολιτική μας προέλευση και τοποθέτηση, δεν το θεωρούμε αφετηριακά αρνητικό. Καλά είναι, μαύρη προπαγάνδα. Καλά είναι ο κόσμος να κινητοποιείται. Όταν κινητοποιείται ο κόσμος, ξεκαθαρίζουν και ορισμένα πράγματα. Όπως ξεκαθαρίστηκε, ας πούμε, ότι ένας πληστηριασμός για τον οποίο είχε γίνει πολύ θόρυβος δεν ήταν η περίπτωση, ας πούμε, πρώτης κατοικίας ανέργου, σίγουρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι θα υπάρξουν και τέτοιου είδους προβλήματα. Γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να το. Προλάβει. Να το προλάβει. Και λέω ότι προσπαθεί να το προλάβει, διότι δεν ξεκινάμε από λευκό χαρτί. Ξεκινάμε από μία δέσμευση την οποία έχει αναλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση και μιλούσε για γενική άρση όλης κάθε προστασίας για τους πληστηριασμούς, πάνω στην οποία εσύ τώρα προσπαθείς να κάνεις διορθώσεις και να συμπεριλάβεις την προστασία όλο και περισσότερο κόσμο. Αυτή είναι μία δύσκολη προσπάθεια, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδώσει και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει. Για να συνδέουμε και τα ζητήματα, επειδή έχετε αρχίσει σήμερα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί επομένως, γιατί είναι ένα ερώτημα που τίθεται, που διαβάζω κιόλας και από διάφορες απόψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και το διάλογο που εξελίσσεται, μπορεί λοιπόν σε μια κατάσταση σαν και αυτή που ζούμε σήμερα, ένα αριστερό κόμμα, όπως θέλει να λέγεται το ΣΥΡΙΖΑ, να ασκήσει αριστερή πολιτική σε ένα περιβάλλον μνημονίου νεοφιλελεύθερων πολιτικών? Το έχετε πει και οι ίδιοι ότι οι πολιτικές είναι κατά βάση νεοφιλελεύθερες, πολιτικής λιτότητας, δεσμευτικό περιβάλλον. Μπορεί. Αυτό είναι. Ή κάνουμε πινελιές. Αυτό είναι. Να προλάβουμε από εδώ κάτι, να προλάβουμε εκεί. Αυτό είναι το ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρωτότυπη θέση για αριστερό κόμμα, πρώτη φορά ένα αριστερό κόμμα στην Ευρώπη, βρίσκεται στη θέση να κάνει ένα συνέδριο αμέσως μετά το πρώτο συνέδριο, δηλαδή μετά από την φάση στην οποία βρέθηκε στην κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό του τι σχεδιάσαμε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, που την πατήσαμε, που μπορούμε να βελτιωθούμε, τι ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουμε. Όλα αυτά δεν θα γίνουν στη βάση του να παλεύουμε να κάνουμε άρτιες διατυπώσεις, αλλά στη βάση μιας ήδη υπαρκτής περίοδου διακυβέρνησης και μιας ανάγκης για έναν προγραμματισμό. Όλα αυτά με αυτό το βάρος, δηλαδή να επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Αναρωτιέται κανείς την αλλαγή. Αν θεωρείτε ότι τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να αλλάξει, θα μου επιτρέψετε. Πολλά πράγματα λέω. Μιλάμε για μια συμφωνία υπογεγραμμένη και συμφωνημένη, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Και υλοποιείται κατά γράμμα από ό,τι βλέπω εγώ. Δεν βλέπω καμιά διαφυγή σε κάτι αριστερό που λέτε εσείς. Ποιο είναι το αριστερό που έχετε κάνει? Πείτε μου ένα αριστερό που έχετε κάνει. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να περιπτώσω. Δεν θέλω να περιπτώσω. Εμένα κανένα πόνο. Δεν θέλω να περιπτώσω. Ποιο αριστερό, ρε παιδί μου, να δούμε τι αριστερό έγινε σε αυτή τη χώρα. Δεν θέλω να περιπτωσιολογήσω. Μπορώ να σας πω αρκετά πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Λέει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια αριστερή. Διαβάζουν τα ρεπορτάζ. Ξέρουμε πρόσωπα πράγματα και προτάσεις. Η αριστερή, ας το πούμε έτσι, πτέρυγα του συνεδρίου είναι η 53. Που ασκούν και μια κριτική και από τον κοινωνικό ζητημάτων πολλές φορές στην κυβέρνηση. Στη θεωρία λέτε. Λέω. Γιατί επικεφαλής 53... είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος είναι ο βασικός εφαρμοστής της πολιτικής. Δηλαδή είναι μια αντίφαση όλο αυτό. Γι' αυτό ρώτησα εάν είναι δυνατόν ή απλώς συζητάμε θεωρητικά.